του 36χρονου από τον Πειραιά, στον Πειραιά. 39χρονος, συγγνώμη, έτσι, με τρία παιδιά. Για μια θέση πάρκινγκ. Αυτός ο άνθρωπος, βλέπαμε και ξαναβλέπαμε το βίντεο πραγματικά και είχαμε σοκαριστεί όλοι μας. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο μεροκάματο, ήταν στη δουλειά του, πατέρας τριών παιδιών, για μία θέση πάρκινγκ έρχεται ένας άνθρωπος και εμψυχρό παίρνει την καραμπίνα και τον πυροβολεί και μάλιστα του δίνει και τη χαριστική βολή. Δεν τον πυροβολεί σε μία φορά. Πηγαίνει από πάνω του και του λέει θα σε τελειώσω τώρα με την καραμπίνα από πάνω του. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ορισμένους ανθρώπους που αποσυλιάζει μάλλον τελείως η ενσυναίσθηση. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι θα μπορέσουν κάποια στιγμή να σηκώσουν ένα όπλο και να αφαιρέσουν τη ζωή με τόσο εύκολο τρόπο και με τέτοια κοινικότητα. Δεν μπορούμε να τους εντοπίσουμε και να ξεκινήσουμε ψυχιατρική αγωγή, ψυχολογική, να τον έχει ψυχολόγος από κοντά. Δεν μπορούμε να τους βρούμε με κάποιον τρόπο να ρωτήσουμε τον κύριο Παπαδημητριάδη. Είναι ψυχίατρος ο κύριος Παπαδημητριάδης. Γιατρέ, δεν μπορούμε να τους βρούμε αυτούς. Καλημέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η κοινωνία να τους εντοπίσει με την έννοια ότι οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεστε είναι αγρίμια. Είναι λύκοι που έχουν απομακρυνθεί από την Αγέλη και έχουν εξωστρακιστεί από αυτήν, έχουν φύγει από μόνοι τους διότι δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δεν συμμετέχουν στην κοινωνία, έχει διαταραχθεί για εκείνους η κοινωνική συνοχή πλήρως. Αυτά τα αγρίμια λοιπόν, οι μοναχικοί λύκοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίζονται. Πρέπει να σας πω ότι οι διαταραχές προσωπικότητας που περιλαμβάνουν αυτή τη φτωχή ενσυναίσθηση, όπως πολύ σωστά την υπογραμμίσατε, σπανίως προσέρχονται και στην ειδική βοήθεια από μόνοι τους. Αλλά θα σας πω ότι ο καλύτερος προβλεπτικός παράγοντας βίας στο μέλλον είναι η βία στο παρελθόν. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε λοιπόν περιστατικό βία στο παρελθόν, πρέπει και το περιβάλλον ενδεχόμενα που μπορεί να έχει μια στενότερη αντίληψη εκ του σύνεγγυς αυτών των ανθρώπων, να τους παροτρύνει έστω και να μεριμνά για την παρακολούθησή τους και τη θεραπεία. Όμως, θα μου επιτρέψετε να σταθώ στο εξής. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνει ότι οπλοφορούσε. Κάποιος λοιπόν του έδωσε την άδεια οπλοφορίας. Και εδώ θέλω να σας πω κατηγορηματικά για έναν αγώνα που κάνουμε ορισμένοι συνάδελφοί μου και εγώ. Να μην υπάρχει πλέον αυτό το καθεστώς χορήγησης άδειας οπλοφορίας με το χαρτί ενός ειδικού, για παράδειγμα του ψυχίατρου, ο οποίος θα δει κάποιον για 10-15 λεπτά και θα πρέπει από τον νόμο να είναι υποχρεωμένος να υπογράψει ένα χαρτί καταλληλότητας οπλοφορίας για έναν συνάνθρωπό μας. Δεν είναι δυνατόν ποτέ, να ξέρετε, ψυχίατροι, να έχουμε μια ολοκληρωμένη αντίληψη και εκτίμηση κινδύνου για έναν άνθρωπο στον οποίο χορηγείται αυτή η βεβαίωση που ο νόμος τη ζητάει και εμάς μας υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο λίγο να τη χορηγούμε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να την υπογράφουμε, εάν δεν έχουμε παρακολουθήσει σε ένα βάθος χρόνου έναν άνθρωπο, ώστε να τον αντιληφθούμε σωστά και σπερικά. Γιατί ξέρετε, στην ψυχιατρική δεν έχουμε εξετάσεις. Δεν υπάρχουν ακτινογραφίες που θα δείξουν το πρόβλημα, ούτε εξετάσεις αίματος. Είναι μια εμπειρική προσπάθεια εντύπωσης του ανθρώπου που έχουμε απέναντι και πρέπει να τον παρακολουθήσουμε σε ένα λοιπόν βάθος χρόνου. Το βάζετε και πολλοί συναδελφοί μου και εγώ αρνούμαστε να χορηγούμε αυτή τη βεβαίωση. Ξέρετε, το μέσο για να σκοτώσει κάποιος, έχουμε δει από το ρεπορτάζ δυστυχώς από περιστατικά, δεν είναι μόνο το όπλο. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καθόμαστε με παρέες βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και λέμε τελικά δεν πρέπει να αντιδράσει όταν κυκλοφορείς έξω σε τίποτα. Βλέπω δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μαλώνουν για μια θέση πάρκινγκ ή στο δρόμο για το ποιος έχει την προτεραιότητα ή ακόμη και στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε επιθετικές συμπεριφορές που φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις δυστυχώς ακόμη και στο έγκλημα. Ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία πλέον. Δηλαδή, όσες φορές έχω μιλήσει με κάποιον και γίνεται κάτι στον δρόμο, μου λένε μην πεις τίποτα, αγνόησέ τον. Ακούστε με. Η παγκόσμια επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η πρόσβαση στα μέσα έχει έναν κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση πολύ μεγάλης βίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ανθρωποκτονία με βία όπλα, τα οποία επιφέρουν ένα στιγμιαίο θάνατο, όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα παρορμητισμό που δεν συμμαζεύεται από την καλλιέργειά τους και την αυτοσυγκέντρωσή τους, αν θέλετε, την οριοθέτησή τους. Όταν είναι λοιπόν τέτοιες διαταραχές προσωπικότητας. Δεν είναι τυχαίο που παγκόσμια συζητάμε την ανάγκη περιορισμού της πρόσβασης στα πυροβόλα όπλα. Επομένως, μην υποτιμάτε την πρόσβαση στα πυροβόλα όπλα. Με ένα μαχαίρι, ένας συνάνθρωπός μας ίσως έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί, να τρέξει. Με ένα πυροβόλο όπλο τον πυροβολείτε ενώ τρέχει σε απόσταση. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό. Θα σας πω όμως αυτό που ρωτήσατε, ότι η κοινωνία μας χάνει σιγά σιγά την κοινωνική συνοχή της, απλά και μόνο διότι υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δεν νιώθουμε ότι δεσμευόμαστε πλέον από ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Επίσης, δεν υπάρχει καμία προσπάθεια καλλιέργειας επίοικιας και ανοχής.
εμείς. Υπάρχει ένας υφέρπον ρατσισμός, ο οποίος αφορά σε οποιονδήποτε αδύναμο και διαφορετικό από εμάς. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Σκοτώθηκε ένας άνθρωπος πάνω στο απόγειο της ζωής του, με την οικογένειά του πίσω να περιμένει, να θρηνεί, από έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως είπαμε, είχε χαμηλή συνέστηση. Δεν τον εντόπισε η κοινωνική μέρημνα, οι κοινωνικές δομές, κάποιος ειδικός ψυχίατρος, κάποιος του δώσε το όπλο στο χέρι. Η οικογένεια όμως του ανθρώπου που έφυγε είναι πίσω. Τα παιδιά θα πρέπει να ζήσουν. Ποια είναι η μέρημνα από εδώ και πέρα? Και θέλω να βάλουμε, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στον ξάδελφο του θύματος. Είναι ο Μπλέντι μαζί μας. Μπλέντι, ευχαριστούμε που θα έχουμε αυτή την επικοινωνία. Τι θα γίνουν τα παιδιά, τι θα γίνει η οικογένεια? Λοιπόν, τι θα γίνει η οικογένεια. Η τραγωδία συνεχίζεται. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν γνωρίζω. Προς το παρόν ακόμα ζούμε την τραγωδία. Επί της ουσίας ακόμα δεν έχει γίνει κηδεία. Δεν ξέρω, η πολιτεία δεν έπρεπε λίγο να προχωρήσει λίγο το... Γιατί δεν έχει γίνει κηδεία ακόμη? Γιατί μας είπαν ότι έτυχε το Σαββατοκύριακο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα χαρτιά για να πάρουμε ένα μέρος στην εκταπή. Δυστυχώς και μας είπαν τώρα για την Τρίτη ή Τετάρτη. Δηλαδή 5 μέρες αυτή η οικογένεια τώρα δεν υπάρχουν δάκρυα πια. Είναι όλοι εξαντλημένοι, όλοι εξαντλημένοι, όλοι. Η σύζυγός του πώς είναι, τα παιδιά, αν μπορείς να μας μεταφέρεις το πώς ακριβώς βιώνουν. Τα παιδιά δεν γνωρίζω ακόμα πώς είναι, γιατί δεν τα πήραμε καθόλου στο περιβάλλον και ακόμα δεν έχουν μάθει για το σύμπαν. Τα παιδιά δεν ξέρουν για το θάνατο του πατέρα τους. Ακόμα δεν ξέρουν γιατί. Γιατί η πολιτεία έπρεπε να στείλει 2 βασικά πράγματα. Έναν ψυχολόγο και ένα ασθενοφόρο να είναι κάτω από το σπίτι. Τι το πιο απλό. Εντάξει, χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Χάνονται κι άλλες ζωές. Δεν, προς Θεού δεν λέω. Αλλά αυτός ο χάμος δεν έχει προηγούμενο. Είναι αυτό, προχωράμε στον δρόμο και δεν νιώθουμε σιγουριά πια. Πόσα χρόνια είναι στην Ελλάδα η οικογένεια? Είναι από το 98. Από το 98. Τα παιδιά σχολείο πηγαίνουν αυτές τις μέρες? Λέτε ότι δεν έχει πάει ψυχολόγος. Σχολείο έχουν πάει? Είναι στο σπίτι? Με ποιον είναι τα παιδάκια? Στο σπίτι με τη θεία τους. Λογικά η υπόλοιπη οικογένεια αναλαμβάνει. Η μαμά πώς είναι, η σύζυγος? Σε άθλια κατάσταση. Σε άθλια. Δεν θέλει να βλέπει κανένα. Δηλαδή δεν δέχεται κανένα να της πει τα συλληπιτήρια. Αν και είναι 2 λέξεις που δεν έχουν ουσία, το συλληπιτήρια και κουράγιο δεν χωράνε σε αυτή την περίπτωση. Και λίγο πριν. Γιατί? Έλα, αγαπητέ Μπλέντι. Ναι. Τι θα αξιώσετε ως οικογένεια, τι θα ζητήσετε από την πολιτεία, από τη δικαιοσύνη? Τι να ζητήσω. Αυτό το σκέφτηκα πρωτού μου την κάντε την ερώτηση, γιατί περίμενα και την επεξεργαζόμουν έτσι από μέσα μου. Και εννοείται ότι μια βιαστική απάντηση θα ήταν να τον έχω μπροστά μου, να τον σκοτώσω. Αλλά έτσι ψύχρεμα που τη σκέφτομαι την απάντηση θα ήταν να τον βγάλουν έξω και να αποφασίσει όλη η ανθρωπότητα τι είναι. Είχανε μαλώσει. Για τιμωρία. Είναι στη γειτονιά αυτός ο άνθρωπος, ήταν στη γειτονιά, δίπλα στην επιχείρηση. Είχανε μαλώσει στο παρελθόν, του είχε κάνει παρατήρηση, τον είχε ενοχλήσει. Σας είχε πει κάποιο περιστατικό, ότι είχε επαναληφθεί στο παρελθόν? Λοιπόν, θα πω 2 πράγματα. Το παιδί αυτό ίσως χάθηκε επειδή δεν ήταν και λίγο, πώς να το πω, λίγο αλυταράς, να ήταν λίγο νευρικός. Γιατί αυτό γινόταν συνέχεια μάλλον. Να. Αν ήταν λίγο νευρικός θα τον είχε καστοχήσει έστω και μια φορά και θα είχε σηκωθεί, θα είχε φύγει από τη δουλειά. Τι το πιο απλό. Αλλά αυτή που είναι... Μάστε. Που η ερημιά του τον έφαγε τελικά. Αυτό αποδείχθηκε. Αγαπητέ Μπλέντι, σε αφήνουμε να θρηνήσεις και να βοηθήσεις βεβαίως
ο Ξάλφος, την υπόλοιπη οικογένεια. Πέφτει ο ρόλος πάνω σας. Ζητάω από εσάς τουλάχιστον η διαδικασία της ταφής λίγο... Να γίνει πιο γρήγορα, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Τα συλληπιτήριά μας. Τα συλληπιτήριά μας και να ρεμίσει η οικογένεια. Γιατρέ, επίλογο σε σένα, άκουσες τον Ξάλφο. Συνήθως τα ξαδέλφια παίζουν αυτό το ρόλο, είναι κοντά στην οικογένεια, γιατί όλο το υπόλοιπο σύστημα δεν λειτουργεί. Ο επίλογος στο λεπτό που απομένει σε εσάς, ελάτε. Οπωσδήποτε η οικογένεια έχει να αντιμετωπίσει ένα πένθος, το οποίο είναι βαρύ, και οπωσδήποτε τα παιδιά χρειαστούν στήριξη. Θα έδινα μια συμβουλή πάντα όταν έχουμε αυτές τις απώλειες, τις ξαφνικές στους ανθρώπους, να έχουν ως οδηγό για την υπόλοιπη ζωή τους την επιθυμία που θα είχε ο άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή για εκείνους. Δεν θα ήθελε να μας αφήσει συντήρημια πίσω του, αλλά θα ήθελε να μας αφήσει στα πόδια μας, να θυμόμαστε με νοσταλγία αλλά με χαρά τις ευχάριστες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί και να προχωρήσουμε στη δική μας ζωή, αντί να είμαστε σε μαρασμό για το υπόλοιπο της δικής μας ζωής. Μάστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.